Τα μαθηματικά της φυσικής. Μέρος α. Για να δούμε ένα πρόβλημα. Έστω μία ακτινοβολία γ ενέργειας 500 κιλοηλεκτρονιοβόλτ και έντασης Ι0, η οποία προσπίπτει κάθετα σε ένα πλακίδιο από μόλι. Καθώς αλληλεπιδρά η ακτινοβολία με την ύλη, κατά ένα μέρος απορροφάται. Θέλουμε να βρούμε ποιο θα πρέπει να είναι το πάχος του πλακιδίου, ώστε η εξερχόμενη ακτινοβολία να έχει ένταση το 75% της αρχικής της τιμής. Δηλαδή, το πρόβλημά μας είναι να προσδιορίσουμε τη τιμή του Χ, πάχος πλακιδίου, ώστε η εξερχόμενη ακτινοβολία, η ένταση ΙΧ της εξερχόμενης ακτινοβολίας, να είναι το 75%, δηλαδή τα 3 τέταρτα της αρχικής τιμής έντασης. Για να δούμε ποιος είναι ο νόμος της φυσικής που θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Ο νόμος αυτός εκφράζεται από αυτήν εδώ την εξίσωση, σύμφωνα με την οποία η ένταση της ακτινοβολίας φθήνει εκθετικά σε σχέση με το πάχος του υλικού το οποίο διαπερνά. Τι είναι το μη? Το μη ονομάζεται γραμμικό συντελεστής απορρόφησης. Εξαρτάται από το είδος του υλικού και από την ενέργεια της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Έστω ότι για την περίπτωσή μας, το μη έχει την τιμή 1,64 σαντιμέτρ στη μείον 1. Πάμε λοιπόν. Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουμε είναι στην εξίσωσή μας να αντικαταστήσουμε όπου ΙΧ τα 3 τέταρτα του Ι0. Έτσι λοιπόν η καινούργια μας εξίσωση είναι αυτή. Βλέπετε ότι πρόκειται για μία εκθετική εξίσωση, διότι ο άγνωστος είναι στον εκθέτη. Πώς θα δουλέψουμε με μια τέτοια εξίσωση? Πρώτα απ' όλα, να απομονώσουμε τη δύναμη που εμπεριέχει τον άγνωστό μας, θιερώντας με το συντελεστή της Ι0. Μετά τις απλοποιήσεις, η νέα μας εξίσωση είναι αυτή. Κάποιοι από εμάς θυμούνται τη μαγική ιδιότητα, πολύ χρήσιμη για την περίπτωσή μας των λογαρίθμων, όπου ο λογάριθμος του ι στην κάτι μας κάνει το κάτι. Για να δούμε. Λογαριθμίζουμε και το αριστερό μέρος και το δεξί μέρος της παραπάνω εξίσωσης. Εφαρμόζουμε τη μαγική ιδιότητα, την ξαναθυμόμαστε εδώ, όπως επίσης θυμόμαστε και το γεγονός ότι ο λογάριθμος ενός πηλίκου ισούται με τη διαφορά λογάριθμος του αριθμητή μείον το λογάριθμο του παρονομαστή. Αυτή είναι η νέα μορφή της εξίσωσής μας. Είδαμε ότι ο άγνωστος υποβιβάστηκε από εκθέτης, μπήκε στη βάση. Μια άλλη ιδιότητα που να τη θυμούνται κάποιοι είναι ότι εφόσον το 4 είναι δύναμη του 2, 2 στο τετράγωνο συγκεκριμένα, ο λογάριθμος του 4 μπορεί να γραφτεί σαν 2 φορές ο λογάριθμος του 2. Εφαρμόζοντας και την ιδιότητα αυτή, αλλάζοντας και τα πρόσημα, καταλήγουμε σε αυτήν εδώ την εξίσωση. Στη συνέχεια, διαιρώντας με το 1,64 που είναι συντελεστής του αγνώστου και κάνοντας τις αναγκαίες απλοποιήσεις, καταλήγουμε σε αυτήν εδώ την αλγεβρική παράσταση, την οποία αν τη βάλουμε στο κομπιουτεράκι, θα μας δώσει την τιμή του Χ, που είναι 1,75 μιλιμέτρα. Δηλαδή το πάχος του πλακιδίου θα πρέπει να είναι 1,75 μιλιμέτρα, ώστε η ακτινοβολία μας να ελαττωθεί στο 75% της αρχικής τιμής έντασής της. Αυτά προς το παρόν. Χαιρετώ.